Η μέρα σημαδεύεται από την προσφυγή τη συντονιστική κίνηση των ελευθερών επαγγελματιών, των εμπόρων, ε, των ε, γιατρών, των δικηγόρων και των τον γενικότερα, τον, το, τον ιδιο, τον που ταξί. Στην, ή σχεδόν όλοι. Ναι, όλοι σχεδόν. Ναι. Ε, στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Να πούμε ότι μέχρι, τα μέχρι τώρα στοιχεία όπω το έχουμε πει και τι προηγούμενε μέρε, ένα στου δύο του πιάνει τη του Τεκμαρτού. Ε, το υπο, η ΑΔΕ υποστηρίζει ότι ο μέσο φόρο είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Ναι. Αλλά εγώ μπορώ να σου πω με τα λόγου γνώση ότι έχω δει, ε. έχω δει, και τριπλάσιο Ό, Για μέσον όρο λέω. Όχι, δεν ξέρω πού θα πάει ο μέσο όρο. Μπορεί να είναι στο 30% που λέει η ΑΔΕ, αλλά δεν δε με νοιάζει ο μέσο όρο. Εγώ σου λέω ότι έχω δει με τα μάτια μου τριπλάσιο ε, καθαριστικό και πενταπλάσιο. Και πενταπλάσιο. Α σε ε, και αυτό σημαίνει ότι εγώ εκτιμώ, μπορεί να κάνω λάθο, ότι θα, είναι πολύ, θα έχει υπεραπόδοση το μέτρο. Θα είναι πολύ πάνω από τα 550 εκατομμύρια που υπολογίζει η κυβέρνηση ότι θα εισπράξει στο τέλο. Ε, τώρα, ανακοίνωσε ο κ. Πιτσίλη τι ποινέ που θα υπάρχουν ε, αν θα εντοπιστεί να μην κόβει αποδείξει όλε τι φορολογικέ παραβάσει. Να πω ότι το είπα και νωρίτερα ότι αυτό το κάρτα ημετρητά πρέπει να σταματήσει. Γιατί αν όλοι αποφασίσουν να δώσουν κάρτα, τότε ε, θα έχουν τα καταστήματα το πρόβλημα. Όχι, όχι εμεί yeah. που δίνουμε την κάρτα. Αυτή η ανόητη ερώτηση, κάρτα ή μερτήτα. Και μην αδικ... που να πούνε τη δικαιολογία ότι πρέπει να το χτυπήσουμε στην ταμιακή μηχανή διαφορετικά και τέτοια. Εντάξει, αυτά είναι να έχουμε να λέγαμε. Εντάξει, τώρα, νομίζω... τώρα από τι ποινέ που προβλέπει η εγκύκλιο. Που... μέχρι δύο χρόνια, Νίκο. Είναι... Πλύσουμε, ε? μέχρι δύο χρόνια, ναι. Είναι 48 ώρε αν σε πιάσει για αποδείξει. Το, λιγό, το λιγότερο το 48 ώρε. Ανεξάρτητα από την αξία, mm. πρέπει να είναι 10 αποδείξει και πάνω από 500 ευρώ. Mm. 96 ώρε αν σε πιάσουν να το κάνει το ίδιο πράγμα μέσα σε δύο χρόνια. Και 10 ημέρε αν είσαι υπότροπο ε, για τρίτη φορά. Από 2 24 μήνε, αν εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμιακή μηχανή. Και ένα μήνα αν παρεμποδίσει τον έλεγχο. Να πω ότι αν παρεμποδίσει τον έλεγχο και απειλήσει του ελεγκτέ, εκεί το πρόστιμο πάει από 10 έω 50.000 ευρώ, είναι πολύ μεγάλο. Και έχει λουκέτο 2-6 μήνε και αν πα και είσαι υπότροπο, μπορεί να φτάσει στα 3 χρόνια το, Μάλιστα. το, το λουκέτο στην επιχείρηση. Ε, ουσιαστικά ελεκτές, σε, Νικό, σε, κλείνει οριστικά δηλαδή. Ελεκτέ υπάρχουν, υπάρχουν για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν, υπάρχουν. Όχι μόνο δειγματοληπτικά. Όχι. Κατάλαβα. Κοίτα να δεις πώς θα γίνει το σχέδιο. Δεν θα ελεγχθούν όλες οι επιχειρήσεις, πώς δεν λέω αυτό. Πώς φέτος από ότι το έχω καταλάβει εγώ. Ε, θα στείλουν πρώτα ελεγκτές από τις περιοχές τους, δηλαδή η Ρόδος θα ελέγχει την Κο, ξέρω εγώ, την, την αστυπάλεια, την Ίσυρο, την Τίλο, δηλαδή τα Δωδεκάνησα. Και σε δεύτερο χρόνο, θα, ενώ θα έχουν περάσει τα στοιχεία στο σύστημα, θα πηγαίνουν ελεγκτές από άλλες περιοχές. Έπρεπε να πάνε ελεγκτές την από την αρχή σε άλλε περιοχέ. Που να μην του ξέρουν και να μην, και να μην... Να μην έχουν και επαφή. Και ο Ροδίτης μελύτες. να πάει αλλού. Ναι. Κατάλαβε λέω. Ο Αθηναίο να πάει στη Ρόδο, ο Ροδίτης να είναι στην Αθήνα και αυτό. Τι να σου πω. Λέω τώρα εγώ. Αυτό που κυρίω θα κάνουν οι ελεγκτέ, και θέλω να το πω γιατί το, είναι, το έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, είναι να δούνε, επειδή για πρώτη φορά είναι διασυνδεδεμένε. Παρένθεση, λείπουν ακόμα κάποιε χιλιάδε για να κλείσει η διασύνδεση. <laughs> αλλά αυτό θα το βρει ο κ. Δεν τα αφήνει το θέμα αυτό με τίποτα. Όταν, δεν τα με θα τίποτα. Θα δώσουν τα στατιστικά στοιχεία, θα δουν πόσε χιλιάδε του λείπουν. Αυτό που κυρίω θέλουν να δουν είναι αν λειτουργεί το σύστημα με τη διασύνδεση. Διότι τα προηγούμενα χρόνια σου θυμίζω ότι είχαν βρει λογισμικά που δεν παίρνα, που δεν έσβηναν συναλλαγέ. Είχαν βρει ταμιακέ μηχανέ που τίποναν μαϊμού αποδείξει που δεν πήγαιναν στη φορολογική αρχή. Είχαν, δει, είχαν βρει POS που τα λεφτά τα κατεύθυναν σε τράπεζες του εξωτερικού και δεν τα έβλεπε η, η ΑΔΕ. Οπότε ε, αυτό κυρίως θέλουν να, να δούνε, βέβαια προφανώς αν βρούνε παράβαση θα, θα την παράβαση. Και εγώ το άλλο που θέλω να πω σε αυτού που ρωτάνε με τη κάρτα είναι να μην δασκαλεύουν και τα καρσόνια του να λένε ότι είναι χαλασμένο το POS ή δεν δουλεύει καλά το ίντερνετ ή ό,τι ανοησία θέλουν για να αυξήσουν. Αυτά τώρα είναι επιχείρηματα τη περασμένη δεκαετία. Έχουμε περάσει άλλη δεκαετία. Γιατί ο καταναλωτή μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Αν δεν πάρει νόμιμο παραστατικό, το προβλέπει ο νόμο. Και να τον κυνηγάνε για να λένε ότι δεν του πλήρωσε.